Πάμε να δούμε υδροχώους. Για τους υδροχώους, ο ήλιος φωτίζει το κομμάτι που έχει να κάνει πρώτο με την προσωπική σας ζωή, δευτερευόντως με θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια. Από την άλλη πλευρά είναι μια περίοδος που μπορεί κάποια γεγονότα που έπαιξαν ρόλο στο παρελθόν να ξανέρχονται στη μνήμη σας. Είναι επίσης μια περίοδος που μπορεί να ξαναγυρνάτε σε, ας πούμε, να πάτε στο χωριό σας να περάσετε το Πάσχα. Θέλω να πω ότι ξαναγυρνάς. Τι ωραία που είναι στο χωριό, ναι, το Πάσχα. Είναι τέλεια. Αυτό είναι το Πάσχα. Αυτό είναι το Πάσχα. Μπράβο. Λοιπόν, μπορεί να βρεθείτε λοιπόν σε τόπους γνώριμους που μπορεί να είχαν, να έπαιξαν και ρόλο στο παρελθόν, στη ζωή σας, να είχατε ζήσει εκεί. Ή μπορεί να είναι το χωριό που λέμε, που πηγαίνετε τα καλοκαίρια, πηγαίνετε τις γιορτές. Μπορεί να είναι και ένα άλλο μέρος, μπορεί να μείνει στην Ελλάδα, μπορεί να είναι στο εξωτερικό και αυτό να είναι το δικό τους χωριό, ας πούμε. Ή μπορεί να είναι επιστροφή σε ανθρώπους που... είναι η οικία σας, η οικογένειά σας, είναι συγγενείς που μπορεί να είχατε καιρό να δείτε. Παίζουν όλα αυτά τα σενάρια από εδώ και κάτω, από αύριο και μετά, ουσιαστικά και χοντρικά μέχρι τις 20 του Μαΐου.